Την ώρα που μιλάμε, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη πάρα πολλές ειδοποιήσεις για εκένωση στην Βόρεια Μελβούρνη, στην λεγόμενη αλπική ζώνη, στα σύνορα ανάμεσα Μελβούρνη, Βικτόρια και Νότια Ουαλία. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτό γιατί είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα το μεσημέρι. Εδώ πίσω μου βλέπετε, βρέχει έντονα στα βόρεια της Μελβούρνης, βρέχει εδώ και ώρες. Μόνο που πριν από περίπου ένα εξάωρο η θερμοκρασία ήταν 33 βαθμοί και τώρα είναι 19. Με πολύ έντονη βροχή. Αυτό έγινε με τρομερή εναλλαγή ανέμων. Είχαμε λοιπόν τρομερή εξάρτηση των πυρκαγιών εδώ και λίγες ώρες. Πάρα πολλές περιοχές εκενώνονται αυτήν την ώρα και πολλές περιοχές, σε πολλοί κάτοικοι έχουν λάβει το μήνυμα. Είναι πολύ αργά να καταλήψετε την περιοχή σας. Λάβετε καταφύγιο όπως μπορείτε και σωθείτε. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Ρέκο, επειδή αναφέρεσαι στις βροχές και κανείς λέει αφού βρέχει και είναι και δυνατή βροχή, δεν σβήνουν οι φωτιές. Για πες μας για ποιο λόγο δεν βοηθούν τελικά ούτε οι βροχές στο να τελειώσει αυτή η ιστορία και αυτή η τραγωδία, γιατί για μια τραγωδία μιλάμε. Πρέπει να έχουμε αντίληψη κλίμακας. Η Αυστραλία είναι ήπειρος. Αυτή τη στιγμή έχει καεί λίγο περισσότερο από την περιοχή από την, Πελοπόννησο μέχρι πολύ πάνω από τη Λάρισα. Ολόκληρη, άνθρακας. Για να καταλάβουμε την έκταση. Διάσπαρτη σε μια ήπειρο. Με 1,2 δισεκατομμύρια ζώα να έχουν ήδη πεθάνει. 26 άνθρωποι νεκροί. Η εικόνα που έδειξε σήμερα η NASA, δεν ξέρω αν την έχει δείξει ακόμα, είναι συγκλονιστική. Το πόσο έχει επεκταθεί σε όλο τον πλανήτη ο καπνός από την Αυστραλία. Καίγεται ένα τεράστιο κομμάτι μιας ηπείρου. Το μισό Kangaroo Island, το οποίο καταστράφηκε κατά το ίμιση, έχει έκταση τρεις φορές όσο το Λονδίνο. Μόνο αυτό, ένα νησί. Η καταστροφή λοιπόν είναι πλέον πλανητικής κλίμακας και αφορά τους πάντες. Η Αυστραλία είναι θύμα συνθήκων που πολλοί το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Αν δεν είναι κλιματική αλλαγή, σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο αυτό που συμβαίνει. Οι ταχύτητες των ανέμων, οι ταχύτητες μετάδοσης φωτιάς, 26 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα, όταν μελετημένα στην Αυστραλία η φωτιά προχωράει 4 με 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για φαινόμενα που πλέον πρέπει να μας απασχολήσουν όλους τους αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί τηλεθεατές. Αλέκο, για να καταλάβει. Πώς είναι εξισπιτωμένοι, γιατί ακούγαμε κιόλας ότι υπάρχει εκένωση πόλεων, δίνεται τέτοια οδηγία. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ναι. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στην περιοχή των Άλπεων, όπως λέγεται εδώ πέρα, μιλάμε για βουνά που έχουν υψόμετρο μέγιστο 1500 μέτρα, αλλά για την Αυστραλία θεωρείται πολύ μεγάλα βουνά. Και έτσι είναι. Είναι η πλήρης περίοδος των διακοπών σε εκείνη την περιοχή. Εκενώνονται ραγδαία αυτή τη στιγμή χωριά, γιατί σας είπα, η αλλαγή αυτή που βλέπετε πίσω μου, αυτή η βροχή και το κρύο εδώ έχει 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και τελικά πού πηγαίνουν οι άνθρωποι, γιατί εδώ και ένα τρίμηνο καίγονται περιοχές, καίγονται περιουσίες, εκτός από την οικολογική καταστροφή που είναι τεράστια και μας αφορά όλους, εκτός από την καθημερινότητα που είναι αβίωτη, το αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει ένα πρόβλημα που μένει για αυτούς που αντέχουν, επιβιώνουν και ζουν, αλλά δεν έχουν πια που να μείνουν. Σωστά. Κοιτάξτε, η Αυστραλία είναι πρωταγωνίστρια ως χώρα κράτους πρόνοιας. Έχει λοιπόν λάβει τα μέτρα της και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Σε άμεσο επίπεδο σίγουρα αντιμετωπίζεται, με την έννοια ότι δημιουργεί κέντρα στα οποία μπορούν να καταφύγουν οι άνθρωποι και είναι πλήρως οργανωμένα. Όμως η κατάσταση είναι τόσο εφιαλτική που πολλές φορές έχουν χρειαστεί να εκενώσουν κέντρα που ήταν να συγκεντρωθούν άνθρωποι που είχαν πληγεί από άλλα κέντρα. Είναι ραγδαία η εξέλιξη. Έχει ηρεμήσει και θα ηρεμήσει τις επόμενες ημέρες λόγω του καιρού. Αλλά τα φαινόμενα ήδη έχουν ξεπεράσει κάθε μέτρο που δεν θα πρέπει να μας απασχολεί είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε οπουδήποτε στον πλανήτη. Αλέκο, για να ολοκληρώσουμε και για να καταλάβουμε κάτι, όταν περιγράφουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας λες τι έκταση έχουν πάρει όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, έχει δοθεί στους ανθρώπους, όλους τους κατοίκους εκεί, σε αυτή τη μακρινή ήπειρο, ένα σχεδιασμός που έχει η κυβέρνηση βάλει, έστω με κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, τι έχει παραδοθεί η Ήπειρος ανεφόρων? Όχι βέβαια. Τα μεγέθη απλώς ξεπερνούν τις προβλέψεις. Φυσικά υπάρχει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.
σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Πολύ σοβαρή κριτική. Σήμερα έγιναν και διαδηλώσεις, ξεκίνησαν στο Σίδνεϊ, για το ότι δεν έλαβε αρκετές πρόνοιες η κυβέρνηση. Ωστόσο, μιλάμε για πολύ οργανωμένο κράτος και ανεξάρτητα από την ανεπάρκεια μπροστά στον όλεθρο που αντιμετωπίζει, παρόλα αυτά τα μέτρα, οι χιλιάδες άνθρωποι που είναι στα μέτωπα αυτή τη στιγμή, οι εθελοντές, τρεις νεκροί ήδη εδώ στην Βικτόρια, με μικρά παιδιά όλοι τους, εθελοντές, να το τονίσω αυτό, οι πυροσβέστες που δίνουν μάχες, είναι εκπαιδευμένοι από επαγγελματίες, αλλά οι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι είναι εθελοντές. Αυτή λοιπόν η μάχη δίνεται από ένα πολύ οργανωμένο κράτος με ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Και ίσως η Αυστραλία να χρειαστεί να αλλάξει στρατηγική πια, γιατί η κατάσταση είναι καταστροφική με κάθε έννοια. Αλέκο, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Δεν μπορεί να σταματήσουν να μεταδώσει και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο τραπέζι τώρα.